Καλώς ήρθατε στο νέο και ολοκαίνουργιο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, στο Airdome SKG, όπου θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στο Sintrim και στους Κομπλέ. Ένας αγώνας για την Master League. Δύο ομάδες αρκετά δυνατές, Sintrim, πολλά χρόνια. Και οι Κομπλέ, οι οποίοι θα κερδίσουν την πρώτη επίθεση του αγώνα. Με ο Γκυσλή να δέχεται το φάουλ. Έχουν καταφύγει ξανά οι Κομπλέ τώρα με τον Παπία, ο οποίος στάρει για τρεις και θα είναι και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Ανοίγω το σκορ κάνοντας το 0-3. Ο τέλειος τώρα για το Sintrim, ο οποίος θα σταματήσει ο Στάρι άστοχος, το rebound του Σαλαβάτη, ο οποίος θα στοιχίσει και αυτός, το rebound από τον Παπία, ο οποίος θέλει να τρέχει και στον ενθουσιασμό. Παπίας με το δεξί χέρι άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Σαλαβάτης έχει γυρίσει όμως, η άμυνα ένα shoot του Ρόγλου, και αυτό άστοχο, rebound του Κιώτα. Παπίας, δίνει την πάση στον Καρακώστα. Κιχλής, θα λίγο να χάσει την μπάλα, κάνει το σούτ εύστοχο και αυτό. 0-5 για τους Κομπλέ. Τέλειος, δίνει στο πώς για τους Σαλαβάτη. Θα πατήσει την γραμμή και έτσι αλλάζει κατοχή, ενώ έχουμε και αλλαγή πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Καθώς θα βγει για τον Κομπλέ ο Παπίας και θα μπει στη θέση του ο Τσαλάς, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Ο Τσαλάς θα μπει στη Τζόρτα. Ο Γιώργος, το σούτ, άστοχος, rebound όμως του Disley. Όπως κλείνεται από 2, θα κάνουμε σούτ και θα ευστοχίσει. 0-7 το σκορ από τη μέχρι στιγμής η Sintrim, με τον Τέλειο τώρα στην κατοχή. Τέλειο σταματήσει, στάρει άστοχος και αυτή τη φορά rebound του Φαλά. Από τον Γιώργος. Δίνει και πάλι το κεφάλι από τον Γιώργο Σανά, ο οποίος είναι μόνος του. Θα δει στο post τον Κυριακόπουλο, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα, θα κλέψει ο Μεγαλόπουλος. Το Τουρόγλου θα στείλει στον ενδιασμό τον Λιβέρη, ο οποίος θα βάλει τους πρώτους πόντους για το Sintrim, κάνοντας το 2-7. Κεφαλάς. Κεφαλάς με την μπάλα, θα πάρει το screen. Θα δώσει τον Κιώτρα. Ο κ. Μητσιάς από τον Γιώργο θα κλέψει όμως την μπάλα ο Τουρόγλου και θα δώσει το Δέλιο. Απέναντι για τον Μεγαλόπουλο, ο οποίος είναι μόνος ο στάρ για 3, άστοχος, rebound από τον Κεφαλά. Ο Κεφαλάς θα δώσει την πάσα στον Disley, ο οποίος περνάει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, περνάει και ένα δεύτερο δεξί lay-up, άστοχο, rebound από τον Λιβέρη. Λίγο να κλείσει την μπάλα όπου τον Γιώργος, η κατοχή όμως θα συνεχίσει να είναι για το Sintrim. Τέλειος γίνει στο Μεγαλόπουλο. Μεγαλόπουλο στο post. Μορφή κίνηση. Του Σαλαβάτη. Της άμυνας ζώνησης η Sintrim. Για να δούμε. Από τον Γιώργος, δίνει το πώς για τον Κυριακόπουλο που είναι όμως ακουπή και το θέλουν να φύγουν ξανά στο γρήγορο παιχνίδι Sintrim. Λιβέρης για 3, άστοχος, rebound από τον Κυριακόπουλο. Κεφαλάς, ο οποίος θα δώσει τον Τσιότρα και θα ευστοχίσει, κάνοντας το 4-9. Τέλειος. Να περάσει πάρα πολύ, θα περνάει ανάμεσα από 2, δεν θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως τις 2 ελεύθερες βολές.
έχουμε αλλαγή για Κομπλέ. Όπως θα βγει ο Κοντογιώργος. Πρώτη βολή για τον Δέλιο θα είναι άστοχη. Δεύτερη βολή όμως θα είναι εύστοχη και έχουμε αλλαγές για τη συντρίτα όσο θα μπει ο Δέλιος και στέλνει στον πύριο Τσακίρης. Ο Παπα-Νικολάου τώρα με την μπαλά. Θα δώσει τον κεφαλάκι ξανά από Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα δώσει μια όμορφη πάση στον Κυριακόπουλο, κίνηση άστοχη. Θα σας πω λάθος του Σαλαβάτη. Το οποίο φάουλ θα στείλει τον Κυριακόπουλο στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Πρώτη βολή θα είναι άστοχη για τον Κυριακόπουλο. Η βολή θα είναι και αυτή άστοχη, rebound όμως του Παπα-Νικολάου. Τσιότρας, δίνει στον κεφαλά. Πάσε να δώσει μπάσα της Λί, θα χαθεί για λίγο, θα την επαναφέρει όμως ο ίδιος. 5 πρόλεπτα για επίθεση. Θα κλέψει ο Μεγαλόπουλος, ο οποίος δίνει στο Σαλαβάδη στον εφηδιασμό, ο οποίος θα τελειώσει πάρα πολύ όμορφα τη φάση. Τζιζλί, ο Τζιζλίς προσπάθησε να βρει τον Κυριακόπουλο. Κάνει λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Τζιζλίς παλεύει να επαναφέρει την μπάλα. Τσιότρας, Τσιότρας στάρει για τρεις, υποπίεση άστοχος. Rebound Σαλαβάτη. Σαλαβάτης προσπαθεί να κάνει τις κινήσεις του. Βρίσκει την πάσα τον Τσακίρη, ο οποίος θα στοχίσει rebound του Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει την μπάλα στον κεφαλά. Δεν θα μπορέσει όμως και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Καθώς για τους Κομπλέ θα βγει ο Κυριακόπουλος και θέση του Ταμπί Παπίας. Και για τους Συντρίμ θα βγει ο Λιβέρης. Θα μπει ο Τριζίδης. Τριζίδης τώρα με την μπάλα. Περνάει πάρα πολύ όμορφα ανάμεσα από τρεις παίχτες. Θα χάσει όμως το καλάθι. Rebound από τον Παπία. Τσιότρας προσπάθησε να βρει τον Παπα-Νικολάου. Μια μικρή ασυνεννοησία όμως. Θα τους στοιχίσει το καλάθι. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους Συντζίμ. Ο Τσακίρη τους βρίσκει το Μεγαλόπουλο που είναι μόνος του. Μεγαλόπουλο στον Τριζίδη. Τριζίδης ξανά στο Μεγαλόπουλο, προσπάθησε για το 1-2, θα κλέψει όμως ο Τζιλής. Τζιλής να περάσει, παίζουν ωραία άμυνα, η Συντρίν θα χάσει το καλό να φέρει βάουν Τριζίδη, ο οποίος βγάζει στον εφηδιασμό μόνο του το Μεγαλόπουλο, ο οποίος με ένα δεξί lay-up κάνει το 9-9. Παπίας φτάζει για 3, περνάει 1,5 από 3 άτομα. Θα κοπεί από Σαλαβάτη. Τελικά η μπάλα όμως θα είναι για τους Κομπλέ. Και έχουμε αλλαγές για τους Συντρίμ. Καθώς θα μπει ο Καρακώστας στη θέση του Μεγαλόπουλου. Παπίας δίνει στον Τζιζλί, ο οποίος σωστάρει από την βολή άστοχος. Rebound του Καρακώστα. Τσακίρης. Τσακίρης περνάει κάπου το καλάθι. Θα χτυπάσει στον Τερζίδη, άστοχη. Παπα-Νικολάου τώρα με την μπάλα. Παπα-Νικολάου θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Δίνει μπάλα στον Τζιζλί και αυτός με τη σειρά του Παπία.
Ιταπία, ο οποίος σουστάρει για 3, άστοχος, rebound της Λίς. Είναι η δεύτερη ευκαιρία στην ομάδα του της Λίς. Δίνει στον κεφαλά, ο οποίος στοχίσει, ένα putback όμως του Παπα-Νικολάου. Θα κάνει το 9-11. Θα μπρος πίσω. Ένα λάθος στον Dream θα δώσει μια έξτρα επίθεση στην ομάδα του Κομπλέ, καθώς έχουμε αλλαγές για το Dream. Μια αλλαγή εγώ την αλλαγή. Θα μπει ο Σπύρος Τριζίδης στη θέση του Τουρόγλου. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα για επίθεση και με τον Κυριακόπουλο στην κατοχή. Παπίας. Δίσο της Λί στην κορυφή της ρακέτας. Παπίας. Πίσω στάρ για 3. Εύστοχος. 9-14 για τους Κομπλέ. Καρακώστας τώρα. Ο οποίος δίνει στον Νίκο Τριζίδη. Από τη γωνία. Ωραία προσπίση. Βγαίνει μέχρι μέσα και θα τελειώσει εξαιρετικά. Ένα δεξί lay-up κάνοντας το 11-14, μειώνοντας τη διαφορά στους 3 πόντους. Παπίας. Δίνει στον κεφαλά καθώς είμαι σειράς ο Ντισλή. Κεφαλάς. Κλαπεί όμως η μπάλα και τώρα οι συντρίμ θα φύγουν στον διαφορά με τον Νίκο Τριζίδη. Ο οποίος κάνει μια ωραία γυριστή κίνηση, θα του κλέπει όμως εξαιρετικά την μπάλα. Ο Παπίας. Και ο κεφαλάς ασύλου στον εμβδιασμό του Παπα-Νικολάου. Είναι όμως μόνος του, δεν έχει στήριγμα, έχουν γυρίσει κιόλας. Τα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Παπα-Νικολάου. Έτσι να περάσει από κάτω, τον κλείνει πάρα πολύ ωραίο Σαλαβάτης. Εξαιρετική όμως η πάσα του Σόντισλι. Ο οποίος θα κάνει το 11-16. Καρακώστας. Θα πάρει το screen από τον Νίκο Τριζίδη. Να μπει μέχρι μέσα, Σαλαβάτη στη γωνία. Πάσε μια αρκετά φιλόδοξη πάσα στον Καρακώστα. Δεν θα βγει όμως. Κατοχή για τους Κομπλέ και έχουμε αλλαγή. Όπως θα μπει ο Κυριακόπουλος στη θέση του Τσιότρα, στη θέση του Ντισλή. Θα μπει ο Τζούφας. Θα απομένει ένα λεπτό για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και ο Παπίας τώρα στην κατοχή για την ομάδα του. Παπίας δίνει στο κεφαλάκι αυτός με τη σειρά του στον Τσούφα. Παπίας, στάρ για 3, άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Ο οποίος προσπαθεί να αφήσει τον ενδιασμό, περνάει εξαιρετικά την πάσα στον Καρακώστα, ο οποίος θα ευστοχίσει. Παπα-Νικολάου δίνει στον Παπία. Παπίας. Θα πάει αντίθετα από το screen. Θα δώσει και την πάσα στον Τσιούφα, ο οποίος όμως θα στοχίσει. Καρακώστας τώρα βγαίνει στον εμβδιασμό. Δίνει πολύ όμορφα την μπάλα στον Τερζίδη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Ο Νίκος Τερζίδης παλεύει για το rebound και θα το πάρει. Περνάει μέχρι μέσα εξαιρετικά και θα τελειώσει τη φάση πολύ όμορφα. 6 δευτερόλεπτα για επίθεση Παπίας. Παπίας θα σουτάρει στη λήξη, άστοχος. Και έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Έχουμε το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με το σκορ να είναι 15-16 υπέρ τον Κομπλέ. Και ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να είναι 15-16 υπέρ τον Κομπλέ. Και στην κατοχή τώρα η Συντρίμ με τον Ιβέρη, ο οποίος δίνει στον Τριζίδη και αυτός με τη σειρά του στον Καρακώστα. Νίκος Τριζίδης ξανά στον Καρακώστα, ο οποίος κλείνεται από 2. Τριζίδης βρίσκει τον Τζακίρη, ο οποίος είναι μόσταρ για 3, άστοχος. Rebound από τον Αλευρά. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Νίκο Τριζίδη. Και έτσι έχουμε εκ νέου επίθεση για τους Συντρίμ. Νίκος Τριζίδης σταματάει το στάρι για 3, άστοχος. Rebound από τον Κυριακόπουλο.
Ηλίας. Είναι η μπάρα στον Τσούφα. Πάσο, ο οποίος ζυγεί τις επιλογές, θα δώσει ξανά στον Παπία. Τρία δευτερόλεπτα για επίθεση Παπίας, μακρινό σούτ, άστοχο. Τσούφας όμως θα κάνει το putback. Το καλάθι μετράει. Μετράει 15-18. Τρεις πόντους διαφορά, αρκετά μικρή. Τώρα ο Νίκος Τερζίδης στην κατοχή. Είναι πολύ όμορφο στο πόσο το Λιβέρι, ο οποίος προσπάθησε να κάνει αισιόδοξο καλάθι. Δεν θα ευστοχίσει, θα κερδίσει όμως το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Έχουμε αλλαγή για τους κομπλέ. Θα μπει ο Κυριακόπουλος και στις θα μπει ο Τσιόρτας. Θα βάλει την βολή ο Λιβέρης. Δεν θα αυτοκίσει και στη δεύτερη, η όλη διαφορά. Παπίας τώρα στην κατοχή. Είναι πολύ όμορφα την πάσα στον Τσιούφα, ο οποίος όμως θα χάσει rebound του Κυριακόπουλου. Τσιόρτας. Δίνει στη γωνία για τον Παπία, ο οποίος θα χάσει σου τριών πόντων. Rebound από τον Τσιούφα. Και φάουλ του Τερζίδη. Έχουμε και αλλαγές για το συντριμ. Μέσα μπαίνει ο Μεγαλόπουλος και ο Μαυράκης, ενώ θα βγει ο Σπύρος Τερζίδης με τον Τζαγκίρη. Βλέπεις εδώ ο Νίκος Τερζίδης την μπάλα από τον Παπία και θέλει να βγάλει για ακόμη μια φορά στον εμφυλιασμό την ομάδα του. Τερζίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα το χάσει, αλλά έχουμε φάουλ. Έχουμε φάουλ παλευρά πάνω στον Νίκο Τερζίδη, το οποίο θα τον στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Η βολή του Τερζίδη θα είναι άστοχη. Δεύτερη βολή θα είναι και αυτή άστοχη. Ένα άτσαλο πέσιμο του Μεγαλόπουλου. Ο οποίος είναι όπως είναι μια χαρά και συνεχίζει το παιχνίδι. Και έχουμε αλλαγή ακόμα μια φορά για τους κομπλέ. Καθώς θα μπει ο Τισλής στη θέση του Κυριακόπουλου. Λιβέρης. Τη γωνία θα φτάρει για δύο πόντους, άστοχος, rebound του Παπία. Παπία. Δίνει όμορφα την πάσα στον Τισλή, ο οποίος μου κλείνεται από τρία άτομα και θα χάσει την μπάλα με την παρέβαση του Μαυράκη. Μαυράκης θα χάσει πάρα από τον Τισλή και θα φύγει ο Τσούφας στον εφηδιασμό, ο οποίος όμως θα χάσει εξαιρετικά την μπάλα από τον Καρακώστα. Νίκος Τερζίδης τώρα στον εμφυλιασμό. Τώρα για τρεις. Άστοχος. Rebound. Από τον Τσιόλτα. Δισλής. Περνάει κάτω τη ρακέτα. Δίνει στον Παπία που είναι μόνος του. Τσιόλτας. Όμορφο πάση γίνει. Θα περάσει μέχρι μέσα. Άστοχος. Φάουλ όμως του Μαυράκη. Και δύο ελεύθερες βολές. Έχουμε και αλλαγή για τους κομπλέ. Με τον Κοντογιώργο να μπαίνει και τον Τσιότρα να αποχωρεί, καθώς έχουμε αλλαγή και για τους συντριμ.
η οποία ετοιμάζεται. Ο Τουρόγλου είναι αυτός που θα μπει στο παιχνίδι. Οπότε η Βόλτη Τσότρα είναι άσοχη. Και η Βόλτη Τσότρα είναι και αυτή άσοχη. Και μπαίνει ο Τουρόγλου στη θέση του Καρακώστα για τους συντρίμ. Μαυράκης τώρα στην κατοχή. Μεγαλόπουλος. Πάσα μια όμορφη πάσα, τα κλαπίμωσα από τη Δισλή. Δισλή τώρα θα έχει στον εμφυλιασμό, όμορφη πάσα στον Αλευρά, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Μάχη για το rebound και τελικά κατοχή είναι για τους κομπλέ. Παπίας, Δίνσο Ντιζλί στην κορυφή της ρακέτας. Από τον Γιώργος, αυτός την Παπία με τη σειρά του. Σπενέ από το screen, δίνει την μπάλα στον Τσιότρα, ο οποίος στάρει άστοχος. Παπίας και αυτός άστοχος. Συμμαχία ανάμεσα στον Τσιότρα και στο Μαυράκι και έχουμε μια τεχνική ποινή για τους δύο παίχτες. Και η κατοχή είναι για τους Dream. Μεγαλόπουλος. Είναι στο πώς για τον Νίκο Τερζίδη. Προσπαθούν να παίξει, έχει κλειστεί από δύο άτομα. Περνάει πάρα πολύ όμορφα από κάτω, αλλά έχουμε βήματα. Βήματα και κατοχή για τους κομπλέ. Παπία δίνει στο Τσιότρα. Της Λίσης και αυτός στον Παπία, καθώς παίξαν ένα τριγωνάκι κομπλέ. Παπία στον Τσιότρα, ο οποίος είναι μόνος του. Δεν θα σπάει προσπάθει για μια πέραση στην Αλευρά, η οποία όμως θα κοπεί και έτσι έχουμε πάλι κατοχή για το κομπλέ με επαναφορά από baseline. Της Λίσης από τη βολή σου φτάρει άστοχος. Rebound για το συντρίμι, ο οποίος όμως η μπάλα θα κλαπεί από τον Παπία, ο οποίος κοντοστέκεται στο τάρι για 3, άστοχος. Rebound του Λιβέρη. Μαυράκης, προσπαθεί να περάσει, δίνει στη γωνία για τον Μεγαλόπουλο, ο οποίος περνάει κάτω από το καλάθι, ξεκινά θα κοπεί όμως. Κανονικότατα από τη Δισλή και η κατοχή κιόλας είναι για τους κομπλέ. Πέντε και 20 για το τέλος. Και έχουμε time out για το Συντρίμ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από time out του Συντρίμ. Με 13 δευτερόλεπτα για επίθεση για το κομπλέ. Ο Γιώργος. Θα τα γελίου του παιχνίδι, καθώς ρεξάει το κοδάπεδο. Σκουπίστηκε όμως, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε με 9 δευτερόλεπτα για επίθεση. Παπίας. Παπίας, σουτάρι για 3, άστοχος. Rebound του Αλευρά. Από τον Γιώργος, πάρα πολύ όμως πάσα στον Τιζλί, ο οποίος όμως θα χάσει το καλάθι. Θα βάζει τρόπος μεγάλο. Ρόλου, στάρα για 3 άστοχος. Δεν θα διεκδικήσει το κράταχο Αλευράς. Τώρα η κατοχή είναι για τους ίδιους.
Παπίας. Πάρα πολύ όμορφα τα βήματα, με το δεξί του χέρι δεν θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Rebound του Νίκου Τερζίδη. Επίσης ακόμα μια φορά θέλει να φύγει γρήγορα στον εμφυδιασμό. Τελικά όμως θα δώσει λάθος πάσα και έτσι έχουμε κατοχή για τους δυτικά φιλοξενούμενους. Παπίας. Ρίνισον Τσιώτρα, ο ψάχνει τον Τιτλή στο πόστι, θα το βρει όμως. Τον Γιώργος. Παίρνει το σκρίν από τον Αλευρά. Και εκεί θα πάει η μπάλα. Αλευρά στον Τιτλή. Από τη βολή θα μετρήσει το καλάθι. 17-20 με 4 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Του Ρόγλου. Έχει πάρα πολύ όμορφα την πάσα στον Λιβέρι, που με έναν ανάποδο lay-up θα κάνει το 19-20. Παπίας. Είναι το Ποντογιώργος. Ποντογιώργος προσπάθησε να βρει την πάσα στον Τσότρα. Είχαν κλείσει όμως πολύ όμορφα η συντριμ και έτσι έχουμε κατοχή για αυτούς, καθώς έχουμε αλλαγές για τους κομπλέ. Βγαίνουν Αλευράς και στη θέση του βγαίνει ο Κυριακόπουλος. Λιβέρης. Δίνει στον Τερζίδη. Τερζίδης πηγαίνει μέχρι μέσα. Θα δεχτεί το φάουλ και έτσι θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Καθώς δέχεται το φάουλ από τον Τισλή. Έχουμε αλλαγή για τους κομπλέ, καθώς θα βγει ο Ποντογιώργος και στις τέσσερις θα μπει ο Παπα-Νικολάου. Ό,τι βολή είναι άστοχη για τον Τερζίδη. Δεύτερη βολή όπου θα είναι εύστοχη. Θα ισοφαρίσει, θα κάνει το 20 όλα. Συνήθως λεπτά πριν από το τέλος, Παπίας τώρα με την μπάλα. Κινήσει το πόδι του Τζιγκλή όπου προσπαθεί να παίξει τον Τερζίδη. Μπάλα θα πάει στον Τσιώτρα. Κυριακόπουλος. Δώσουμε στον Παπία, ο οποίος στάρει, εύστοχος. 22-20. Μεγαλόπουλος. Τη δίνει στο Λιβέρι από την κορυφή, όπου στάρ για τρεις. Θα είναι airball. Δεν θα μπορέσει να βάλει μπροστά την ομάδα του. Σκορ παραμένει 20-22 με 2,5 λεπτά να απομένουν. Παπίας περνάει αντίθετα από το screen. Επίθεσης ο Κυριακόπουλος, αλλά έχουμε φάουλ του Λιβέρι πάνω στο Παπία. Έχουμε επαναφορά από την baseline, καθώς έχουμε αλλαγή για το Συντριμ. Όσο ο Δέλιος θα μπει στη θέση του Μεγαλόπουλου. Τσότρας. Να δεις το πώς τον Παπία θα πάρει το σκρίν από τον Τισλή. Είναι συμφωνία για τον Κυριακόπουλο. 5 δευτερόλεπτα για επίθεση. Κυριακόπουλος το λέει αφάστοχο. Το football κόμμα από τον Τισλή. Το καλάθι μετράει κανονικά. Και είναι το 20-24. Το πιέμε στο τελευταίο δίλεπτο. Λιβέρης είναι στο Σαλαβάτη. Θα χάσω όμως την μπάλα από τον Τζιώτρα. Κομπλέ θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση, δεν θέλω να τρέξουν το παιχνίδι. Τσότρας. Αλίγο να χάσει την μπάλα από τον Σαλαβάτη. Λάω και πάλι στον Τζιώτρα, ο οποίος είναι στο post. Γυρνάμε το δεξί χέρι, άστοχο όμως. Thank you.
Τερζίδης τώρα με την μπάλα. Μπαίνει το σκρίνο από το Σαλαβάτη. Εκεί θα πάει η μπάλα. Κλείνει τα πόδια όμως, χάνει και λίγο τον έλεγχο. Βρίσκει πολύ όμορφα το Λιβέρι. Ο Λιβέρις όμως θα κοπεί από τον Κυριακόπουλο. Το Πανικολάου όμορφα στο τρέιλερ. Θα τελειώσει τη φάση κάνοντας το 20-26. Έχοντας κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος του δευτέρου 10 λεπτού. Κουρόγλου αρκετά στο αυτό το σουτ. Έκανε rebound όμως του Παπα-Νικολάου. Όπως θέλει να βρει την πάθο της Λί, θα κλέψει όμως ο Νίκος Τερζίδης. Γυρίσει άμυνα, Τερζίδης όμως περνάει εξαιρετικά ανάμεσα από δύο παίχτες, θα χάσει το καλάθι. Και ο Κυριακόπουλος θα δει μπροστά του της Λί, ο οποίος περνάει πολύ όμορφα το δέλιο. Και με το δεξί λέει θα κάνει το 20-26. 28,5. Τέλειος, περνάει πολύ όμορφα, αντίθετα από το screen, θα κάνει το αριστερό λέει απάστοχο. Rebound του Σαλαβάτ, καλάθι και φάουλ. Μπράβο. 22-28 το σκορ. Θα δηλώσει και μία ελεύθερη βολή ο Σαλαβάτς. Όμως θα είναι αστοχή, rebound όμως από τον ίδιο το Σαλαβάτη, ο οποίος στάρει από την κορυφή από την βολή με συγχωρείτε, άστοχος rebound της Λί και είναι τελευταία επίθεση τώρα στα χέρια του κομπλέ. 5 δευτερόλεπτα για επίθεση. Παπίας παρά λίγο να κλέψει ο Δέλιος. Η κατοχή συνεχίζει στα χέρια τον κομπλέ με 2,5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Παπία στην επαναφορά. Βρίσκεται ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος σουτάρει αμέσως, άστοχος και τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. (22-28 το σκορ, βλέπουμε σε λίγο. Και έτσι έχουμε και το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Με τους κομπλές κατοχή, 23-28 το σκορ. Δισλής, το πώς. Που σκλίνει τα ποδία, προσπάθησε να περάσει την πάση του Τζότρα. Συγκρατήσει. Περνάει μέχρι μέσα, εξαιρετική τάπα του Σαλαβάτη. Μεγαλόπουλος, δίνει την πάση στον Λιβέρι. Πέσει η φάση στον Μεγαλόπουλο, ο οποίος στάρει για τρεις, από πολύ μακριά, άστοχος. Την πάση του Τζότρα. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος πάθησε να περάσει, θα χάσει την μπάλα από τον Σαλαβάτη. Ο Σαλαβάτης ο οποίος βγάζει στον εμβιασμό τον Νίκο Τερζίδη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Είναι καλά και φάουλ και θα εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. Τώρα κατοχή για σκομπλέον του Παπαπία. Παπίας περνάει αντίθετα από το screen. Θα ανοίγει όμως για να επιτεθεί. Πάλι περνάει αντίθετα από το screen. Θα αφήνει να περάσει ανάμεσα. Έχουμε φάουλ χαμηλά. Από τον Μεγαλόπουλο. 14 δευτερόλεπτα για επίθεση. Κυριακόπουλος πάσε να περάσει την μπάλα στο post. Μάχης εκεί προσπαθεί να πάρει ο Τσακίρης. Έχουμε φάουλ του Κυριακόπουλου και κατοχή για το συντρίμ από το πλάιμα του Σαλαβάτη. Θα
περάσει άλλη μια φορά. Θα το ξανακάνουν όμως φάουλ, αρκετά φάουλ στα πρώτα λεπτά για τους κομπλέ. Καταφύγει ακόμα μια φορά η συντρί με το Σαλαβάτι, η Βέρης. Η Βέρης δίνει την μπάλα στο post για το Σαλαβάτι, περνά εξαιρετικά. Δεν θα μπορέσει όμως να ευστοχίσει, rebound του Τζιγλί. Παπίας, εξαιρετική κίνηση, περνάει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει. Νίκος Ευρύδης αρκετά γρήγορο το παιχνίδι, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει, ένα ακόμα rebound από τον Τζιγλί. Τα κλέψερο Τζιγλίδης. Πάει μέχρι μέσα μόνος του με το δεξί lay-up κάνοντας το 27-30. Βιώνουν και πάλι στην τρίτη τους τρεις πόντους. Παπίας δίνει στο πόθι ο Ντισλί. Πώς κλείνεται από δύο. Θα μπορέσει να ξεφύγει από την Τερζίδη και να ευστοχίσει κάνοντας το 27-32. Ο Νίκος Σερίδης έχει κάποιες διαμαρτυρίες. Τίποτα όμως θα με μειωθώ και έτσι συνεχίζουμε με το Συντρίμ και τον Τζακίρης κατοχή. Λιβέρης Μεγαλόπουλος από την κορυφή της ρακέτας στο σούτ άστοχο, rebound του Γιακόπουλου. Παπίας δίνει την μπάλα στον Τζιγλί, ο οποίος το έκανε για το screen. Τσιότρας, τελειώνει ο χρόνος, Κυριακόπουλος για 3 στη λήξη, άστοχος, rebound του Λιβέρη. Τερζίδης δίνει στο πόδι ακόμα μια φορά για τον Σαλαβάτη, ο οποίος βγαίνει έξω. Τερζίδης σουτάρει για 3, άστοχος, ρημάνο του Γιακόπουλου. Παπία σταματάει αμέσως, σουτάρει για 3, άστοχος, προσπάθησε εκεί για το ρημάνο του Τσιότρας. Θα το πάρουν στον Τερζίδη και έχουμε φάουλ. Τσιότρα πάνω στον Τερζίδη. Και έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τώρα δύο, ο Τσακίρης και ο Μεγαλόπουλος για να μπουν στη θέση τους. Ο Σπύρος Τερζίδης και ο Καρακώστας. Ενώ για τους κομπλές στη θέση του Γουναρόπουλου και ο Κεφαλάς. Λιβέρης δίπλα του για τους Σαλαβάτη. Κάνει μια πολύ όμορφη κίνηση και ένα εύστοχο καλάθι. Κάνοντας το 29-32. Τζιγλίς για τους κομπλέ, Κεφαλάς. Τζιγλίς βρίσκει τον Παπία. Τζιγλίς πλάθη θα μπει μέχρι μέσα. Τζιότρας για 3, άστοχος. Rebound του Νίκου Τερζίδη. Λιφέρης, κατευθείαν στον εμφυλιασμό. Τζιγλίς για 3, άστοχος. Και ο Παπίας τώρα προσπαθεί να φύγει στον εμφυλιασμό. Περνάει πολύ όμορφα τους αντιπάλους. Περνάει και ανάμεσα από 2. Θα χάσει όμως το καλάθι. Και έχουμε φάουλ του Καρακώστα. Και δύο λεφτές βολές για τον Παπία. Έχουμε αλλαγές για το Συντρίμ. Αυτός βγαίνει ο Λιβέρης και μπαίνει ο Τουρόγλου.
Παπίας ευστοχή στην πρώτη βολή. Παπίας θα αρχίσει όμως τη δεύτερη. Το σκορ θα μείνει 29-33. Σαλαβάτης κλείνει τα ποδίο στο πως, βρίσκει όμως το χώρο, στάρει άστοχος, λοιπόν του φαλά. Παπίας περνάει από το σκριν, όμορφη πάσα Ασόν, της λέει ο οποίος είναι μόνος του άστοχος. Ο Παπίας δεν θα μπορούσε να πετύχει το putback. Και τώρα ο Νίκος Ρεζίτης θα δώσει ακόμη μια φορά να παίξει γρήγορα. Θα στάρει για τρεις στον ευδιασμό, άστοχος. Παραλάβανε ευκαιρίες εσείς στην τριμ. Πισλής, όμορφη πάση στον Παπία, ανάποδο λέει δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Καρακώστας στο rebound του Ρόγλου. Ο Ρόγλου παίρνει τα βήματα, πολύ όμορφο καλάθι μπροστά από τον Τσιότρα. 31-33 το σκορ. 4 λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τσιότρας. Τσιότρας ανοίγει, παίρνει το screen από τον Κυριακόπουλο και φαλάς. Πάθησε να περάσει, θα δεχτεί το φάουλ από τον Σπύρο Τριζίδη. Κατοχή για τους ίδιους. Έχουμε αλλαγή για τους κομπλέ, καθώς θα βγει ο Κυριακόπουλος και θέση θα μπει ο Παπα-Νικολάου. Παπίας. Δώσω τη σλή. Πολύ όμορφη πάσα παραλίγο για τον Τσιότρα, θα κλέψει όμως ο του Ρόγλου. Και τώρα Σπύρος Τριζίδης δίνει σκαστή πάσα για τον Σαλαβάτη, ο οποίος θα κοπεί από τον Τσιότρα και η κατοχή έχουμε για τους κομπλέ. Τσιότρας. Μακάρι για ακόμη μια φορά φανταστικά ο Νίκος Τριζίδης, Παπίας ο οποίος είναι μόνος του. Από την κορυφή της ρακέτας δίνει στον Τσιότρα, ο οποίος με το δεξί του χέρι θα στοχίσει. Σαλαβάτης τώρα, ο οποίος θέλει για ακόμη μια φορά να πιέσει τον ευδιασμό. Περνάει όμορφα, καλή άμυνα του Παπα-Νικολάου και έχουμε... Την μπάλα θα βγει έξω από τα χέρια του Τσιότρα. Έχουμε αλλαγές. Έχουμε αλλαγή για τους συντρίμ, καθώς θα βγει ο Σπύρος Τριζίδης και θα μπει στη θέση του Μαυράκης. Θα το κοιτώ για τους συντρίμ, Σαλαβάτης. Βγήκε από το σκριν, σουτάρει κατευθείαν άστοχος. Rebound του Φαλά. Και Τριζίδης όμως εξαιρετικά θα έρθει από πίσω και θα του κλέψει την μπάλα. Βγαίνει μέχρι μέσα. Θα χάσει το καλά, θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Τισλή. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Και έχουμε για αλλαγή για τους κομπλέ. Πρώτος θα βγει ο Παπίας. Και αυτό θα στη θέση θα μπει ο Τσιούφας. Πρώτη βολή για τον Νίκο Τριζίδη, άστοχη. Δεύτερη βολή όμως θα είναι εύστοχη. 32-33 το σκορ. Στο πόδο η διαφορά. Και Φαλάς τώρα με την μπάλα. Είναι στον Παπα-Νικολάου, ποιος όμως δεν έχει πολλές επιλογές. Θα περάσει μέχρι μέσα. Θα ευστοχίσει το καλάθι, δεν θα μετρήσει όμως γιατί το φάουλ είναι χαμηλά.
θα εκτελέσει δύο βολές. Ο πρώτη βολή άστοχη. Θα πάνε κολλά, θα είναι άστοχος και στη δεύτερη βολή του. Μαυράκης τώρα, εξαιρετική πάσα στον Τουρόγλου, ο οποίος βγαίνει μόνος του με το δεξί του χέρι. Κάνει 34-33. Περάσουν μπροστά οι συντρίμ μετά από αρκετή ώρα. Και Φαλάς δίνει τον Τσούτρα, ο οποίος όμως ο Σαλαβάς θα κλέψει την μπάλα και θα βγει ένας εναντίον ενός με τον Τσούτρα και θα ευστοχίσει. Και έχουμε time out από τους κομπλέ με το σκορ να είναι 36-33. Και επιστρέφουμε από το time out το οποίο πήραν οι κομπλέ. 36-33 το σκορ, με 2 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Παπίας τώρα στην κατοχή για τους κομπλέ. Παπίας, ο οποίος περνάει εξαιρετικά, δίνει μια όμορφη πάσα, η οποία όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Αλεφράς και βγαίνει ξανά στον εκδιασμό η Συντρίμ. Σαλαβάτς, εξαιρετική κίνηση, αποφεύγει τον Παπα-Νικολάου. Κάνοντας το 38-33. Παπίας. Παπίας ξανά σουτάρει για 3 υποπίεση, άστοχος. Rebound του Τουρόγλου. Μαυράκης προσθέτει να περάσει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως και Παπίας τώρα φεύγει στον εφηδιασμό. Παπίας θα πάρει και τα βήματα και θα ευστοχίσει στο lay-up, αλλά έχουμε έναν μικροδορματισμό του Μαυράκη. Μουσική 49 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Σκορ είναι 38-35. Τέλειος τώρα για το Συντρίμ. Ποιος περνάει πάρα πολύ όμορφα τον αντίπαλό του. Δίνει στον Τερζίδη, ο οποίος είναι μόνος του. Στάρ για 3, άστοχος. Rebound από τον Παπία. Ποιος ψάχνει την πάση στον εμφυδιασμό, δεν θα τη βρει και θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Κοντογιώργος. Δίνει στον Παπία. Παπίας παίζει πολύ καλή άμυνα ο Δέλιος. Ο Άντος είναι από την αλευρά, προσπάθησε να δώσει καστή πάσα. Θα κλέψει ο Νίκος Τερζίδης. Θα περάσει και τον Παπία. Ο Παπίας όμως θα κάνει αντιαθλητικό στον Τερζίδη. Σωστή απόφαση του διευθυντή. Για 8-35 το σκορ, 12 δευτερόλεπτα για λήξη. Και έχουμε ελεύθερες βολές για τον Τερζίδη. Πρώτη βολή εύστοχη. Δεύτερη βολή όμως θα είναι άστοχη. Έχουμε κατοχή για, με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν για τον Συντρίμ. Τέλειος. Τέλειος δίνει στη γωνία για τον Τουρόγλου, ο οποίος είναι μόνος του για 3, άστοχος. Rebound του Παπία. 3 δευτερόλεπτα. Παπίας σουτάρει για 3, άστοχος. Και έχουμε τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 37-35 το σκορ.
ανεχόμαστε με το 4ο δεκάλεπτο και κατοχή με τον Βέλιο για τους Συντρίμ. Μεγαλόπουλος, σταριά, 3 εύστοχος ο Μεγαλόπουλος. Λίγο να χάσει την μπάλα ο Τσιόντρας, θα την επαναφέρει όμως Βυζλής. Κοντογιώργος, 4 δευτερόλεπτα για επίθεση, Βυζλής από την βολή, θα στάρει, άστοχος, rebound από τον Μεγαλόπουλο και βγαίνουν ξανά στον ενδιασμό οι Συντρίμ με τον Κοντογιώργο όμως με τον Κυριακόπουλο, με συγχωρείτε. Να σταματάει τον εμφυδιασμό με φάουλ και έτσι έχουμε κατοχή για τους Συντρίμ από τα πλάγια. Τσακίρης περνάει μέχρι μέσα παραλίγο να πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι Τσακίρης. Θα κερδίσει όμως τις δύο ελεύθερες βολές και έχουμε αλλαγή για τους Κομπλέ. Καθώς μπαίνει ο Κυριακόπουλος. Στη θέση του Ντισλή. Πρώτη βολή άσχημη για τον Τζακίρη. Η βολή όμως θα είναι εύστοχη. Ο Πέας τώρα με την μπάλα. Δίνει στον Κεφαλά. Κεφαλά του αφήνει να περάσει, δίνει την μπάλα στον Κοντογιώργο, ο οποίος θα χάσει για λίγο την μπάλα από Τζακίρη. Κατοχή για τους ίδιους κάπου το καλάθι. Τα δευτερόλεπτα για επίθεση Παπίας. Δίνει την μπάλα στον Κεφαλά, ο οποίος θα χάσει για λίγο την μπάλα. Πετάει για να προλάβει το χρόνο, τελειώνει όμως το 24 και έτσι έχουμε κατοχή ο Συντρίμ. Πρώτα όμως έχουμε time out τον Κομπλέ, επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε μετά από το time out, το σκορ είναι 43-35 υπέρ των Συντρίμ και όσοι έχουν και την κατοχή τώρα με τον Μεγαλόπουλο. Σαλαβάτης περνάει όμορφα ανάμεσα από δύο και θα τελειώσει υπέροχα τη φάση. Παπίας, πολύ όμορφη κίνηση του Παπία, ο οποίος θα ευστοχίσει το καλάθι. Κάνοντας 45 και 37. Επίσης όμως το φάουλ εδώ ο Μεγαλόπουλος, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή θα είναι άστοχη για τον Μεγαλόπουλο. Δεύτερη βολή θα είναι και αυτή άστοχη. Πάμε στον Κυριακόπουλο. Τσιόντρας. Κεφαλάς δίνει στο φως για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος μαρκάρει ο Λιβέρης. Κεφαλάς για τρεις. Άστοχος, rebound Παπία. 14 δευτερόλεπτα για επίθεση. Παπίας. Το σημάδι του σουτ δύο πόντων, το οποίο όμως θα είναι άστοχο. Τσακίρης τώρα θα φύγει στον εμβδιασμό. Προθέτει να περάσει ανάμεσα από τους δύο αντιπάλους σου. Θα
γραφείο μου την μπάλα και έτσι έχουν πάλι κατοχή τους ίδιους κάτω από το καλάθι. Με 18 δευτερόλεπτα για επίθεση. Σαλαβάτς. Μεγαλόπουλος, ο οποίος θα δοκιμάσει το τριών πόντο, ανάστοχο, ριμπάουντ του Διακόπουλου. Κεφαλάς. Πάσα να δώσει το πόσο για τον Τζιότρα. Με την ορμή του όμως ο Σαλαβάτς του κάνει το φάουλ. Και έτσι έχουμε νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους κομπλέ. Και Διακόπουλος. Λέει πελεύθερο το Τσιότρα, δεν θα δοκιμάσει το σουτ. Κεφαλάς, δίνει στον Κυριακόπουλο, 5 δευτερόλεπτα. Τσιότρας, ωραία προσπίση, σουτ, άστοχο. Κυριακόπουλος με το putback. Τα 5-39 με 6,5 λεπτά να απομένουν και ο τρίτος του αγώνα. Τουρόγλου δίνει στο πώς για τον Λιβέρη. Λιβέρης περνάει όμως εξαιρετικά και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Παπίας. Στη γωνία για τον Κεφαλά. Δεν έχει όμως πολλές επιλογές Κεφαλά. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Λιβέρη. Πέρασε ο φάση να πει τον Κυριακόπουλο. Κλέβει όμως την πάλα του Ρόγλου. Σαλαβάτης. Θα κλέψει την μπάλα Παπίας. Θα προσπαθήσει να βγει στον εμβδιασμό και με ένα δεξί λέει θα μειώσει ακόμα πίσω τη διαφορά. Τσακίρης. Σαλαβάτης και πάλι στο Τσακίρη. Τσακίρης ο οποίος είναι μόνος του, σουτάρει άστοχος. Rebound του Σαλαβάτη. Ο οποίος σκόθηκε ανάμεσα από δύο παίρνει στο κομπλέ να πάρει το rebound του Ρόγλου για τρεις άστοχος. Rebound του Τσιότρα. Παπίας. Δίνει στη γωνία για τον Κοντογιώργο, σουτάρει άστοχος. Τσακίρης θέλει να βγει και ακόμα μια φορά στον εμφυλιασμό. Το γρήγορο παιχνίδι το οποίο ξέρουν οι συντρίμμοι. Φοβερό καλάθι όμως από τον Τσακίρη. Φοβερό ανάποδο καλάθι στον εμφυλιασμό. Κάνοντας το 49-41 καθώς είμαστε στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου. Παπίας λέει από τον Τσιότρα. Τσιότρας αυτός με Τσιάτσο τον Γιώργο ο οποίος είναι μόνος του. Θα στοχίσει αλλά έχουμε φάουλ του Μεγαλόπουλου πάνω στην Παπία. Έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Δίνει στον Παπία, θα το δώσει και το screen, θα σου στάρει για τρεις Παπία, άστοχος. Rebound του Ρόγλου. Νίκος Ερζίδης, δίνει στο Λιβέρη. Ποιος θα διστάσει για τρεις, Καρακώστας, το Σουτζιόν Πόντον, άστοχος. Rebound από τον ίδιο, θα τον έκανε κανείς blockout. Λάθος πάσα όμως τον Τριζίδη. Θα τους στοιχίσει αυτή την επίθεση. Δισλή στον Τσιότρα. Κυριακόπουλος εδώ στον Δισλή. Πολύ, πολύ όμορφη πάσα και καλάθι. Πετρίδης τώρα δίνει τον Τουρόγλου. Λιβέρης.
στον Δέλιο. Δέλιος ο οποίος παίρνει όμορφα το screen. Είδε την πάσα στο πως για τον Λιβέρι, ο οποίος όμως θα είναι άτυχος εδώ πέρα, θα χάσει το καλάθι. Παπίας τώρα για τους κομπλέ. Σιώτρας. Σιώτρας ο οποίος πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Συντρίμ. Και έχουμε time out για τους Συντρίμ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε από το time out. 3-20 για το τέλος. 49-45 το σκορ. 4 πόντους τη διαφορά υπέρ των Συντρίμ. Τώρα οι ίδιοι με τον Θέλιο. Καρακώσεις δίνει στον Τουρόγλου στην γωνία για 3 άστοχος. Πανικολάου θα αφήσει την μπάλα, ούτε χάλου κατ' οργή είναι για τους κομπλέ. Της Λίς. Πάλι λίγο να χάσει την μπάλα από την Τερσίδη, της Λίς ξανά. Έχουμε φάουλ του Τερζίδη πάνω στον Τισλί. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για επίθεση και επαναφορά από τα πλάγια με τον Παναγκολάου. Παπίας. Δευτερόλεπτα για επίθεση. Δεν περνάει πολύ όμορφα. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως τις δύο ελεύθερες βολές. Παπίας πρώτη βολή, άστο. Δεύτερη βολή θα είναι και αυτή η άστοχη. 0-2 για τον Παπία και το σκορ παραμένει ως 6. Του Ρόγλου δίνει απέναντι στον Καρακώστα. Καρακώστας εξαιρετική πάσα στο κόψιμο του Δέλιου, δεν θα μπορέσει όμως να ευστοχίσει. Παπίας, δηλαδή την μπάλα για την ομάδα του. Βρίσκεται πολύ όμορφα την πάσα στο πώς για τον Τισλί, ο οποίος θα τελειώσει πολύ όμορφα τη φάση. Κάνοντας 49-47 με 2 λεπτά να απομένουν. Τέλειος, ναι, ήθετα από την πάρα πολύ όμορφα. Και έχουμε φάουλ και 2 ελεύθερες βολές για τον Τέλειο. Πολύ έστοχη για το Τέλειο. Δεύτερη βολή θα είναι όμως άστοχη. Rebound του Λιβέρι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Έχουμε το rebound από τη Σλή. Με 1,5 λεπτό να απομένει. Παπίας, σουτάρει άστοχος. Κερδίζει όμως τις δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή θα είναι άστοχη για τον Παπία. Ακόμα μια άστοχη βολή. Λοκάουτ,
Δεύτερη βολή όμως θα είναι φτωχή. 50-48 το σκορ. Καρακώστας. Τερσίδης δίνει συγγωνία για τον Ντουρόγλου που σκοράρει για 3 άστοχος rebound του Απιάκ. 1,5 λεπτό για το τέλος. Σιώτρας, πανέμορφη κίνηση, θα χάσει όμως το καλάθι Κυριακόπουλος. Θα δώσει ο Τσιώτρα. Δισλής από την κορυφή της ρακέτας, σούτ άστοχο. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μπήκε στη σπάση να δώσει την μπάλα κάτω από το καλάθι, θα πατήσει όμως τη γραμμή και έτσι η μπάλα θα αλλάξει χέρια, ε. Θα πάει σε αυτά τον κομπλέ. Σιώτρας. Παπίας τώρα με την μπάλα, παίζει άμυνα ο Δέλιος, προσπαθεί να περάσει στην κορυφή για τον Τσιώτρα. Παπίας και πάλι, το στάρι για 3. Άστοχος, rebound του Παρακώστα. Και ο Παπίας θα σταματήσει την αντεπίθεση κάνοντας φάουλ και θα σύλλει στις βολές. Στις βολές τον Καρακώστα. Για τον Καρακώστα. Δεύτερη βολή και αυτή άστοχη για τον Καρακώστα. Rebound όμως του Νίκου Τρεζίδη. Ο οποίος κλείνεται από 2. Προσπάθησε να σώσει την μπάλα της Λίζης, δεν τα κατάφερε. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Στα 21 τελευταία δευτερόλεπτα από αγώνα. 8 δευτερόλεπτα είναι για την επίθεση των συντριμ. Τερζίδης. Θα πάει το screen. Θα πάει και μέχρι μέσα. Δίνει την μπάλα στον Καρακώστα. Δεν θα προλάβει όμως. Και έχουμε time out για τους κομπλέ. Και επιστρέφουμε για τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Μπλε και τον Τζιώτρα στην επαναφορά. Παπίας. Πιέζεται από τον Τερζίδη. Παπίας δίνει την πάση στον Κυριακόπουλο. Ποιος σουτάρει, εύκολος ο Κυριακόπουλος. Και έχουμε time out για τους συντριμ. Και επιστρέφουμε, το σκορ είναι 50-50. Τα 6 τελευταία δευτερόλεπτα. Και οτιδήποτε φάουλ θα είναι βολές. Λογικά θα παίξουν καθαρέα με νεκομπλέ. Η τελευταία επίθεση θα χείλει ο Τερζίδη. Έχουμε πόδι όμως από τη Τσιώτρα. Και έχουμε κατοχή και πάλι για τους συντριμ. Καθώς έχουν απομείνει 3 δευτερόλεπτα. Τερζίδης. Θα στάρει για 3. Άστοχος και έχουμε παράταση. Και επιστρέφουμε για την παράταση του συναρπαστικού αγώνα. Συντριμ κομπλέ 50 όλα.
Η πρώτη κατοχή στην παράταση είναι για τους κομπλέ με τον Παβία. Παβίας βλέπει τον Κυριακόπουλο στο post, ο οποίος έβαλε και το καλάθι το οποίο οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Φέρει το φάουλ τώρα από τον Μαυράκη, θα κλέσει δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη βολή είναι και αυτή άστοχη. Το rebound όμως θα το πάρει ο ίδιος, ο οποίος βγαίνει μόνος του και θα ευστοχεί στο καλάθι. 50-52. Τέλειος. Περάσει δίπλα από το screen, Λιβέρης. Βλέπει τον Τερζίδη, ο οποίος γεννά εξαιρετικά με το δεξί χέρι, 52 όλα. Παπίας, πολύ όμορφη κίνηση. Θα χάσει όμως το καλάθι και η μπάλα θα βγει εκτός από τα χέρια του. Οπότε έχουμε κατοχή για τους τυπικά γηπεδούχους. Τέλειος. Πολύ όμορφο lay-up, θα χάσει όμως το καλάθι. Παπίας τώρα. Γκλής, θα χάσει μπάλα από τον Τερζίδη. 2-1-2-2, Τερζίδης θα το πάρει μέχρι μέσα. Θα κάνει το 54-52. Πανεκολάω τώρα με την μπάλα. Βλέπει τον Τσιότρα. Τσιότρας, κορυφή της ρακέτης για τον Τζιλί. Ο οποίος παίρνει και τα βήματα, πηγαίνει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως. Και έχουμε rebound από τον Λιβέρη και φάουλ. Ο οποίος αποτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βέβαια πρώτη βολή άστοχη. Βέβαια δεύτερη βολή και αυτή άστοχη. Το παραμένει έως έχει. Παπίας τώρα. Μακαρίζεται πάρα πολύ όμορφα. Θα του κόψει όμως τη φορά ο Λιβέρσκι, θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Παπίας πηγαίνει μέχρι μέσα, θα χάσει και αυτό το καλάθι. Μάχη για το rebound θα το πάρει ο Τσιότρας. Τσιότρας πηγαίνει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Τερζίδη και είναι κατοχή για τους Συντρίμ. Στην κορυφή του τρυπόντου. Λιβέρης με τη σειρά του Σονδέλιο, ο οποίος σουτάρει άστοχος. Μάικς εκεί για το rebound, τελικά θα το πάρει ο ίδιος. Του Ρόγλου για 3, εύστοχο! Yeah. 57-52 με 2 και 20 λεπτά να απομένουν. Παπίας. Διακόπλο, Παπίας, και αυτός με τη σειρά του για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Rebound κανείς και κατοχή για τους Συντρίμ.
Τερζίδης. Δίδης προσπάθησε να δει πολύ όμορφα την μπάλα. Στο post δεν θα είναι όμως καλή και έτσι έχουμε κατοχή ότι σκομπλέ. 57-52 το σκορ. Τερζίδης θα κλείψει ακόμα μια φορά την μπάλα και θα στείλει στον ενδιασμό το Ολιβέριο που θα παίξει ένα αντίον με τον Παπία. Δεν θα το κερδίσει, Μαυράκης δεν θα μπορέσει να βάλει την μπάλα στο καλάθι και σου δίνουν την ευκαιρία τώρα στο σκομπλέ να μειώσουν. Παπία στο σουτ, άστοχο. Σιώτρας ούτε αυτός θα μπορέσει, θα κερδίσει όμως το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Ό,τι μπορεί θα είναι εύσοχη. Η βολή θα είναι άστοχη όμως rebound του Κυριακόπουλου. Με ένα λεπτό να απομένει. Παπίας. Παίρνει το screen, star για 3, άστοχος, rebound Τερζίδη. Ποιος θέλει να χτυπήσει ακόμα μια φορά στον εμπλιασμό. Περνάει πάρα πολύ ωραία και θα πετύχει και το καλάθι. Και έχουμε time out τον κομπλέ. Και επιστρέφουμε με 59 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της παράτασης. Παπίας. Βυσιλεθώ το Βανκολάου. 5 δευτερόλεπτα. Σουτάρι, άστοχος, rebound, πάλι άστοχος. Μακρινό rebound του Τσιότρα όμως. Κυριακόπουλος, το Βανικολάου, όμορφη πάσα στον Τισλή. Οι οποίοι θα πετύχουν το καλάθι. Και έχουμε φάουλ το Βανικολάου στο Μαυράκι. 59-55 το σκορ. 29 δευτερόλεπτα να απομένουν και δύο ελεύθερες βολές για το Μαυράκι. Πρώτη βολή είναι εύστοχη για το Μαυράκι. Έξω όμως δεύτερη βολή. Της Λις. Περνάει ανάμεσα από όλη την άμυνα τον Συντρίμ, Παπανικολάου, θα κοπεί αντικανονικά όμως από τον Μαυράκι που θα κλείσει και αυτούς δύο ελεύθερες βολές. Είναι το πέμπτο φάουλ του Μαυράκι, έτσι θα μπει ο Καρακώστας. 60-55 το σκορ. Άστοχη η πρώτη βολή του Παπανικολάου. Άστοχη και η δεύτερη βολή, rebound του Τερζίδη και κατευθείαν φάουλ του Τισλή. Δύο ελεύθερες βολές τώρα για τον Νίκο Τερζίδη. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. Δεύτερη βολή είναι και
αυτή η ευστοχή. Ο οποίος θα πάει σε γρήγορη επίθεση. Προστάρει για 3, άστοχος. Rebound Terzic και νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι με το Sintrim να κερδίσουν σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με μια παράταση 62-55.